Χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Καλία, καλό μεσημέρι. Μα καταλάβετε που ζούμε, κύριε Σιζόπουλε. Τώρα να είναι σε υπομοιρία, λειτουργεί. Εμείς έχει πολλά χρόνια που το καταλάβαμε. Κάποιοι όμως δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και είναι γι' αυτό που πρέπει το κράτος για μερικά ζητήματα να είναι πολύ πιο αυστηρό και να είναι, επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αμήλικτο σε περιπτώσεις που υπάρχει εμφανής παράβαση συγκεκριμένων δεδομένων. Γιατί πολλές φορές, λόγω και του μεγέθους της κοινωνίας που έχουμε, είμαστε λίγο ελαστικοί. Αλλά αυτή η ελαστικότητα, αντί να εκτιμηθεί τις περισσότερες φορές και να είμαστε πιο εύκολα συμμορφούμενοι προς τους κανονισμούς, προς τους νόμους και τα υπόλοιπα, στην ουσία μας εκτρέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς είναι τεράστιο πρόβλημα. Για να δούμε δεν λοιπόν να τώρα αυτός ελαστικότητα. Ο αέρας αλλαγής που φύσηξε, κύριε Σιζόπουλε, έχουμε νέο πρόεδρο με τη στήριξη και της ΕΔΕΚ, βεβαίως ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Τι μπορεί να αλλάξει? Εδώ ήσαν πάρα πολλές υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, νομοσχέδια είναι έτοιμα για σειρά ζητημάτων. Αν είναι εύκολο να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα, όσα στέκονται τροχοπέδι που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία, αυτά που μόλις τώρα αναφέραμε, είναι ένα παράδειγμα του ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα μας, για να δούμε καλύτερες μέρες. Κάτι που έχεις απόλυτο δίκαιο, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, γιατί είσαι αρκετά έμπειρη και από τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα, ότι όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν ως διαμαγείας από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ακριβώς, να καθοριστούν προτεραιότητες και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Mm-hmm. Όμως το πιο σημαντικό είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο καθένας από εμάς δεν θα κριθεί ούτε από τις προθέσεις του, ούτε από τις διακηρύξεις του. Όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα των πράξεων και των έργων του οποίου θα επιτελέσουν. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η δική μας συνεισφορά και συμβολή στην επόμενη διακυβέρνηση είναι ακριβώς μέσα από επικοδομητικές προτάσεις και παρεμβάσεις να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε ακριβώς στην επίλυση αρκετών από αυτά τα προβλήματα τα οποία σήμερα ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία και τους συμπατριώτες. Ναι. Τώρα, κύριε Σιζόπουλε, επειδή πολλά λέχθησαν προεκλογικά, όταν το ένα κόμμα μετά το άλλο ερχόταν να ταυτιστεί με την υποψηφιότητα του κ. Χριστοδουλίδη, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ, η Αλληλεγγύη κλπ. Και όλοι σχολίαζαν αυτό που έχει μείνει προεκλογικά αυτό, η κυβέρνηση, τι η κυβέρνηση θα είναι από πλευρά των άλλων. Τον υποψηφίο του κ. Χριστοδουλίδη, θα είναι αχταρμά, συνοθήλευμα, ακούσαμε διάφορα. Τώρα, μετεκλογικά έρχομαστε όλοι να δούμε αυτό το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που πρεσβεύει ο κ. Χριστοδουλίδης, πώς υλοποιείται στην πράξη. Γιατί λένε και χθες ακόμη, ήταν εδώ ο κύριος Άριστος Δαμιανού και ο αντιπρόεδρος της ΔΥΠΑ, ο κύριος Κλεάθους, και πάλι έλεγε ο κύριος Δαμιανού τι σου η κυβέρνηση θα κάνετε. Η ΕΔΕΚ διαφωνεί με το πλαίσιο λύσης, τη διζωνική δικοινοτική, η ΔΥΠΑ άλλα λέει κλπ. Και όλοι λένε ότι έχει συμφωνήσει με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Θέλετε να μας πείτε, φαντάζομαι θα δείτε σήμερα αύριο τον κύριο Χριστοδουλίδη, κύριε Σιζόπουλο? Αναμένω να έχουμε μια συνάντηση. Δεν έχει κλειδώσει ακόμη η συνάντηση? Όχι, ακόμα δεν έχει. Και τι αναμένετε εσείς από αυτή τη συνάντηση? Εδώ νομίζω κάτι καλύτερα να δούμε τη συνάντηση. Οι σχέσεις με τον κύριο Χριστοδουλίδη ήταν πάντοτε πολύ θετικές και πολύ επικοδομητικές, παρά τις οποίες διαφορετικές προσεγγίσεις είχαμε για διάφορα ζητήματα. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι ο στόχος δεν είναι να επικοινωνούμε τις διαφωνίες μας, αλλά να δούμε τι μας ενώνει. Δυναμώστε μου λίγο τον ήχο, παιδιά, να ακούμε καλύτερα τον κύριο Σιζόπουλο. Ναι. Όσο μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε μια πολιτική με επικοδομητικό πνεύμα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω από συναδέλφους βουλευτές ή αξιωματούχους των κομμάτων που ουσιαστικά έχουν μείνει εκτός του κυβερνητικού σχήματος ή έχουν χάσει τις εκλογές, να προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες και διάφορες προφάσεις. Για παράδειγμα, όταν μία από τις καλύτερες διακυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών ήταν η διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου την περίοδο 2003-2008, συμμετείχαμε 4 διαφορετικά κόμματα. Εκεί δεν είχαμε διαφωνίες, δεν είχαμε διαφορές και στο θέμα του Κυπριακού και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Γιατί εκεί συνεργαστήκαμε και δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά σήμερα υπάρχει πρόβλημα να συνεργαστούμε μεταξύ μας? Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι προφάσεις της αμαρτίας. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο καθένας να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τη θέση και τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε οικοδομητικά στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ο λαός μας. Και επειδή είπατε, κύριε Σιζόπουλε, ότι αυτοί που έχουν μείνει εκτός κυβερνητικού σχήματος κλπ. Το ερώτημα τώρα είναι με τη νέα αυτή κυβέρνηση που χτίζει ο κύριος Χριστοδουλίδης, θα ανακοινώσει ονόματα, φαντάζομαι, πριν από την 28η Φεβρουαρίου.
Πώς θα είναι μέσα, το εκτός το εντός του κυβερνητικού σχήματος, η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ, το ΔΥΚΟ. Άκουα το πρωί το εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ που έλεγε στο ραδιόφωνο στην Κατρίνα Ηλιάδη στον Πολίτη ότι αναλογούν μάλλον στη ΔΥΠΑ 2-3 υπουργεία κλπ. Αυτό αναμένουν. Θα γίνει τέτοιου είδους μοιρασιά, έχετε συζητήσει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη και θα προτείνετε ονόματα εσείς ή θα σας προτείνει, ονόματα από το δικό σας χώρο για να θεωρείτε ότι είστε συμμέτοχοι σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Λοιπόν, κάποιους δεν θα τους αδικήσουν για αυτά τα οποία προβάλλουν, δεδομένου ότι και στο παρελθόν αυτό συνέβαινε. Και να το θυμηθούμε, σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό συνέβαινε. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να συναντήσουμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε ακριβώς τους σχεδιασμούς του. Ως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την καθοριστική ευθύνη για να διαμορφώσει το προτυπικό του συμβούλιο και τους συνεργάτες του. Και εμείς από εκεί και πέρα, ανάλογα, θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα δύο, τα τρία ή το έναν υπουργείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια θα είναι η κυβερνητική πολιτική. Και εκεί να έχουμε υπουργούς οι οποίοι να είναι αποτελεσματικοί, να είναι υπουργοί οι οποίοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα προβλήματα που θα κληθούν να τα διαχειριστούν για να αντιμετωπίσουν, αλλά και την ίδια στιγμή να είναι άτομα τα οποία να μπορούν να έχουν το γνώθι σε αυτό και την ικανότητα της συνεργασίας και της συνεννόησης και με όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, όπως την ανακοίνωσε ο κ. Χρυστοδουλίδης, εάν και εφόσον υπάρχει μια επικοδομητική συμμετοχή και των προσωπικότητων αλλά και των κομμάτων που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το σχήμα, αυτό θα δείτε ότι θα είναι προς όφελος του λαού μας. Ναι, αλλά... Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία. Προς το κάτι όμως κάτι, προσπαθώ να αντιληφθώ, κύριε Σιζόπουλε, αν υπάρχει κάτι εν είδη μοιρασιάς, επειδή το κάθε κόμμα κρίνει ή πιστεύει αναλόγως. Εσείς έχετε τώρα, τι περιμένετε, στα αλήθεια? Ωραία. Επιβεβαιώνετε αυτό που λεγόταν προεκλογικά, ότι δεν έγινε καμία συζήτηση, καμία συμφωνία. Δεν έχει γίνει καμία. Ωραία. Ναι. Τώρα έχετε, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Και τώρα είναι αυτή η διαδικασία που καθορίζει έτσι τους στενούς τους συνεργάτες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ρωτώ, η ΕΔΕΚ τι προσδοκά, τι αναμένετε τώρα? Έχετε εσείς ανθρώπους να εισηγηθείτε ενδεχομένως ή θα ακούσετε? Βεβαίως έχουμε να εισηγηθούμε ανθρώπους. Αλλά από εκεί και πέρα πρώτα πρέπει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας πει τις απόψεις του, τους σχεδιασμούς του. Να μας πει αν έρθει ο πρόεδρος και σας πει, ιδού αυτή είναι η υπουργή μου, η υφυπουργή μου, η επίτροπη που σκέφτομαι να διορίσω. Θα έχετε κάποιο λόγο εσείς οι κόκκινες γραμμές σε ανθρώπους? Θα εκφράσουμε τις απόψεις μας, θα εκφράσουμε ενδεχομένως τις απόψεις μας, τις εισηγήσεις μας και από εκεί πέρα νομίζω δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή κάτι να προλαμβάνουμε τα γεγονότα. Να. Αφήστε τα γεγονότα να εξελιχτούν λογικά, φυσιολογικά. Ενδεχομένως να προλαμβάνουμε μια πρώτη, αν θέλετε, συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν, διότι διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη του ποιος θα είναι ο ρόλος σε αυτό το κυβερνητικό σχηματισμό. Γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο και να διαμορφώσουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να μιλώ επί πραγματικών δεδομένων, να μην κάνω εκ των προτέρων ενδεχομένως εικασίες, εισηγήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί αύριο να διαψευστούν. Θέλω να είμαι σοβαρός και υπεύθυνος σε αυτά τα οποία λέω. Γι' αυτό, όταν θα δούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ανταλλάξουμε τις απόψεις, θα ακούσουμε τις δικές τους απόψεις, θα καταθέσουμε τις δικές μας εισηγήσεις. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει ακριβώς είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων που έχουμε πει. Και έχουμε έναν πρόσθετο λόγο να είμαστε προσεκτικοί και στους χειρισμούς και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της πατρίδας μας βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Και αντιλαμβάνεστε ότι αρκετές από τις αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν οι χειρισμοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, πρέπει να είναι επικοδομητικοί, ούτως ώστε και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι εκτός του κυβερνητικού σχήματος να στηρίζουν και να συνδράμουν. Εάν δεν θέλουν όμως, ας αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Αλλά το θέμα είναι εμείς να μην έχουμε προκλητική συμπεριφορά και ενδεχομένως κατάθεση προτάσεων τέτοιων που να δικαιολογείται η απόρριψή τους. Αλλά να είναι προτάσεις οι οποίες να είναι θετικές και επικοδομητικές. Λοιπόν, άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και εμείς δεν θέλουμε να τα βλέπουμε επιφανειακά. Θέλουμε να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα και στο επίπεδο και στο βάθος. Μάλιστα. Κατανοητό, κύριε Σιζόπουλε, αλλά και επειδή είπαμε το πιο ουσιαστικό σε μια νέα κυβέρνηση και για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για την εικόνα αλλά και την ουσία που θέλει να εκπέμψει από τα πρώτα του κιόλας, επί της πρώτης του κιόλας ενέργειας, είναι το ποιοι θα είναι οι βραχίονες του, ποιοι θα είναι οι στενοί του συνεργάτες, ποιοι θα αναλάβουν υπουργοί, υφυπουργοί κλπ. Γι' αυτό ρωτάμε τώρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αφήστε το αυτό να ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθούν και εκεί πια θα κρυθούμε. Ναι, θα δούμε, να μην βρεθεί και προεκπλήξεως. Τώρα, στα της ΕΔΕΚ τώρα, επειδή υπάρχουν αυτές οι ισοκομματικές έρηδες και τρέχουν, είδαμε να φέρνει κοντά όμως και ισοκομματικούς αντιπάλους, αν θέλετε διαφορετικές θέσεις, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό συνενωτικά, να κολλήσει για τα σπασμένα σας κομμάτια ο κύριος Χριστοδουλίδης? Σπασμένα κομμάτια δεν έχουμε. Ναι. Και το αποδείξαμε όταν τον πρώτο γύρο των εκλογών η συσπήρωση των ψηφοφόρων της ΕΔΕΚ με βάση αυτούς που ψήφισαν ΕΔΕΚ στις βουλευτικές εκλογές του 2021 άγγιξε το 80% και στο δεύτερο γύρο το 85%. Ποσοστά συσπήρωσης πρωτοφανή για την ΕΔΕΚ. Και μάλιστα σε υποψήφιο που δεν προέρχεται από το κόμμα. Ούτε όταν ήταν ο ίμνηστος Βάσος Λισαρίδης υποψήφιος, δυσκολευόμαστε να έχουμε αυτή τη συσπήρωση σε αυτά τα ποσοστά. Να. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς προχωρούμε. Όλα αυτά τα αφήνουμε στο παρελθόν, έχουν ξεπεραστεί. Και το τονίσαμε πάρα πολλές φορές κάτι. Για μας οι πόρτες είναι ανοιχτές και για όσους θέλουν να εισέλθουν στο κόμμα και για όσους θέλουν να φύγουν. Ναι, προσπαθώ να αντιληφθώ, κύριε Ζόμπουλε, για παράδειγμα, το κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά αν ο νέος πρόεδρος αποφασίσει ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Παπαδάκης θα ήταν ένας δεινός υπουργός σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, η ΕΔΕΚ θα δημιουργήσει πρόβλημα? Εσείς, αν προκύψει αυτό το ζήτημα, εμείς θα εκφράσουμε την άποψή μας. Και θα είναι ευθύνη του Προέδρου. Εμείς δεν θα παρεμβαίνουμε. Ωραία. Ναι. Προσπαθώ να αντιληφθώ τώρα τον τρόπο. Ότι εσείς στηρίξατε, είστε εκεί με τις πολιτικές σας θέσεις και κρίνει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, για το γεγονός ότι το έχεις ακριβώς καταθέσει ως ένα τελικό συμπέρασμα που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ναι. Που είναι το συμπέρασμα της 3ης 14 Φεβρουαρίου. Αύριο ακριβώς θα είμαστε εδώ να δούμε τις εξελίξεις. Και θα τα συζητούμε όλα στην ώρα τους. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και με αυτή την ευκαιρία να ευχηθούμε και σε όσους γιορτάζουν σήμερα το ονομαστήριο. Έτσι, από το πρωί λέμε τώρα. Εσείς πήρατε το δώρο σας? Να το δώσετε εκεί που θέλετε. Εγώ το δώρο μου το παίρνω κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να το παίρνω.